Μαθαίνουμε κι αλλιώς. Οι δεσμοί που ένωναν τους Έλληνες. Οι Έλληνες, σκορπισμένοι στα παράλια της Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου, προσπαθούσαν να κρατήσουν ζωντανούς τους δεσμούς τους. Οι Πανελλήνιοι αγώνες, τα μαντεία και οι αμφικτιονίες ήταν μερικές από τις δραστηριότητες που τους ένωναν. Μία τέτοια ευκαιρία ήταν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Γίνονταν κάθε 4 χρόνια στην Ολυμπία. Και συμμετείχαν μόνο Έλληνες άντρες. Πριν αρχίσουν, αγγελιοφόροι μετέφεραν το μήνυμα των αγώνων σε όλες τις πόλεις. Οι πόλεμοι σταματούσαν προκειμένου οι αθλητές να πάνε στην Ολυμπία χωρίς να κινδυνεύουν. Η συμφωνία αυτή ονομάζεται Ολυμπιακή Εκεχηρία. Οι νικητές των αγώνων στεφανώνονταν με κλαδί ελιάς και κέρδιζαν την εκτίμηση όλων. Πανελλήνιοι αγώνες γινόταν επίσης στον Ισθμό, τους Δελφούς, και την Εμαία. Οι αρχαίοι Έλληνες τιμούσαν ιδιαίτερα τους Ολυμπιονίκες. Όταν γύριζαν στην πατρίδα τους, έμπαιναν μέσα στην πόλη, όχι από την κύρια πύλη, αλλά από ένα άνοιγμα που γινόταν στο τείχος. Οι πολίτες πίστευαν ότι σε περίπτωση κινδύνου το κενό θα το κάλυπτε με το στήθος του ο αθλητής. Οι Έλληνες, όπως όλοι οι άνθρωποι, ήθελαν να προβλέπουν τι θα γίνει στο μέλλον. Για να βρουν απαντήσεις στα προβλήματά τους, πήγαιναν στα μαντεία. Το πιο γνωστό ήταν το μαντείο των Δελφών, που ήταν αφιερωμένο στο θεό Απόλλωνα. Οι χρησμοί, όπως λέγονταν οι απαντήσεις που έδινε η πυθία, δεν είχαν πάντοτε ξεκάθαρο νόημα. Οι άνθρωποι που κατοικούσαν γύρω από τέτοιους ιερούς τόπους σχημάτιζαν ενώσεις. Αυτό γινόταν γιατί συνήθως εκεί υπήρχαν θησαυροί που ήθελαν να τους προφυλάξουν. Ανάμεσα σε αυτές τις ενώσεις που ονομάζονταν αμφικτιονίες, ξεχωρίζει η αμφικτιονία των Δελφών. Στη συνέλευση, κάθε πόλη έστελνε 2 αντιπροσώπους. Οι αποφάσεις που παίρνονταν ήταν σεβαστές από όλους τους κατοίκους της περιοχής. Όλες αυτές οι δραστηριότητες ένωναν τους Έλληνες και τους έκαναν να νιώθουν μέλη μιας μεγάλης οικογένειας.